η παραλιακή ζώνη θα αναπλαστεί και θα αποδοθεί όμορφη, καθαρή στον πατραϊκό λαό για τις ανάγκες του. Ο Δήμος είναι αποφασισμένος και δηλώνει πως δεν θα περιμένει για πολύ ακόμη. Και αν δεν λάβει σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις για το θαλάσσιο μέτωπο ή αν δεν πέσουν άμεσα οι υπογραφές, τότε θα προχωρήσει στην κατασκευή έργων στη ζώνη από την Αγίου Νικολάου μέχρι και τον Νότιο Πάρκο. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης δηλώνει αποφασισμένος να εκπονήσει τα σχέδια που ήδη έχει σε σχέση με τη διαμόρφωση των χώρων. Και δεν κάνει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν μπουλντόζες και εργαζόμενοι στον χώρο πριν πέσουν οι υπογραφές. Εάν μέσα στο επόμενο εύλογο χρονικό διάστημα δεν προχωρήσει η σύμβαση παραχώρησης με βάση το αίτημα του Δήμου, ο χώρος να είναι καθαρός, χωρίς αφισβητήσεις και νομικές ασάφειες, χωρίς προβλήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ολόπρευη ανάπλασή του, η Δημοτική Αρχή μαζί με τα λόγια της Πάτρας θα προχωρήσει σε εργασίες ανάπλασης της περιοχής χωρίς να περιμένει πότε θα υπογράψει η κυβέρνηση. Άλλωστε, από τα 3,5 χιλιόμετρα της παραλιακής ζώνης, ο Δήμος Πατρέων, χωρίς να υπάρχει οριστική παραχώρηση, έχει περίπου 2 χιλιόμετρα αποδώσει στον πατραϊκό λαό, αυτή η Δημοτική Αρχή δηλαδή, έχει αποδώσει στον πατραϊκό λαό περίπου 2 χιλιόμετρα της παραλιακής ζώνης, διαμορφώνοντας ένα πανέμορφο πάρκο αναψυχής μέσα στην παραλία. Η ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και για την υπόλοιπη παραλιακή ζώνη. Ο Δήμαρχος Πατρέων γνωρίζει ότι μπορεί να κατηγορηθεί και να βρεθεί στο εδόλιο. Δηλώνει όμως πως δεν τον νοιάζει.